Ξαναπες μαλάκια. Αν κάνω ένα report έχεις φύγει permaban, βλάκα. Ίσως αυτό είναι κάποιο spoil, πράσινο Guardian, ή μήπως όχι. Ο Χρήστος Αρκουδιάρης. Χρήστος, όχι Χρήστος. Έτσι με φώναζε ένας φίλος μου Αλβανός. Ο κύριος είναι λίγο παλαβός, μου το δίνει σημασία. Θέλω να κάνουμε ένα τεστ, γιατί νιώθω τα μνημόνια μου βαριά. Και έχω και βήχα. Αυτός ο άνθρωπος είναι κορνέο. Βγάλε το παντελόνι. Τέτοιες ανομαλίες εγώ δεν κάνω, κύριε. Έχουμε δύο επιλογές. Και κάνουμε λεύκαν στη ράψη. Είναι 1 ευρώ το κορνέο. Την προμοιάζει πολύ. Προμήλες. Πού πάμε, να πάρω το παντελόνι μου. Βοήθεια, κοροναϊός βίε. Πάρε με από εδώ πέρα, πάρε με. Είμαστε τζέμπρος. Και εγώ τζέμπρος μου άρχισε, αποκλείεται τζέμπρος. Τι αποκλείεται? Ξαναπες μαλακία. Μαλακία. Ειρωνεύεσαι ρε πούστη. Όχι εδώ. Οπα. Σε πάτησα. Λίγο, ναι. Τώρα φτιάξε το μηχανή μου, μπάστα. Και μην ξανακάνεις μαλακία. Έχω άδεια, το ξέρεις έτσι. Άδεια για το πιστόλι. Ναι. Ρε ψεύτη. Δεν γίνεται να βγάλεις άδεια. Μόνο αν είσαι αφεντικό επιχείρησης, βλάκα. No value of life. No value of life, έλα. Ναι, βλάκα, σε green zone πας να με κλέψεις, βλάκα. Αν κάνω ένα report έχεις φύγει permaban, βλάκα. Θα βάζει καπνό στα λάστιχα πίσω. Όχι. Άμα πληρώσεις μπορώ. Πόσο κάνει? Να δω, κατέβα. Τι χρώμα το θες? 100 ευρώ κάνει. Κόκκινο. Για σένα θα δώσουμε 500. Καλά, κόψτε 50. Τι 50 ρε, γύφτε. Θα μπω μέσα. Να σας κόψω μια απόδειξη, κύριε. Ναι, τσιμπάτε 3. Τι? Άρνηση πληρωμής. Βγάλω το πιστόλι και σκότωσε έντονα. Έχω και εγώ πιστόλι, δεν θα μου την κόψω ρε πούστη. Τι μαλάκας αυτός. Θα αναλαμβάνω. Τι κάνει ρε. Άντε κόψ την άντια. Περίμενε. Κόψ την άντια. Ουφ. Ελά δεν χαμίσω. Θες μπορεί να του δώσει, καταλάβω. 5.000 του καψά. Τι του δώσες? Τελείωνε, 5.000 ε. Γιατί κάνεις μαλακίες? Κόψε. Λόλι, γιατί κάνεις μαλακίες? Πάρε ένα κινητό και εδώ επέστρεψε τα λεφτά του κύριου. Λοιπόν, σου αναλογεί ένα σεβαστό ποσό. Σας ήρθε. Δύο. Σας ήρθε. Ποιο? Τα λεφτά. Όχι. Δεν σου ήρθε 1 ευρώ. 54 ε. ID 54, ωραία λοιπόν. 5K, μην τρελαίνεστε, κάνω report. Και εμένα ποιος θα μου το δώσει αυτά τα 5K, ντόβελε. Τσακί σου, ξυλό σου, πάνε στο ATM, δώσε μου 5K, μη σε πάρει. Όχι, θα στα δώσει ο ντόβελος από το ATM δίπλα. Δεν έχω 5K. Να τα δω, πόσα έχεις, ψεύτη. Κινητό καβατζώθηκε, εντάξει. Άκου, λοιπόν. Έλα εδώ. Είναι Samsung, είναι. Πλούσουμε τις κλίσεις. 5K, μωρέ, σου ζηλίδια, απόδειξη. Α, το ξέρω ότι σου δώσα 5K. Θα σε απολύσουμε, ρε πλάκα. Κινητό καβατζώθηκε, ωραία. Μαλάκα. Δεν έχω άλλο, λάβε. Ούτε εγώ έχω άλλο. Φέρ' το κινητό, είπα. Μου πήρε και τα 3 άλλους ο μαλάκας, ο μαφιόζος. Φέρ' το κινητό. 3 κινητά, ένα μάξι από τον Γιαννάρα και 50 χιλιάρικα από μένα πήρε. Φέρ' το κινητό, είπα. Και θες να σας δώσω και το κινητό? Φέρ' το κινητό. Είχαμε κινητό. Κινητό, ρε μπάστα. Το κινητό δικό μου είναι τώρα, φίλε. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Θα πάω αστυνομία. Θα πάω στο ΕΚΑΒ και θα πω ότι με κυνηγάει ένας τρελός για ένα κινητό. /TWTAF. Αστυνομία, μου κλέψε το κινητό. Στο Jaybro. Όχι, εντάξει, θα σου επιστρέψω. Ε, παίρνω που κάτι και φεύγουμε, Χριστό. Δώστε μου τώρα κατά άλλα 2,5K από αυτά τα πιάου. Φιάτριο, σου δώσαμε 5K. Δεν μου λες, πολλά ζητάς μήπως. Τι την είδες, τράπεζα την είδες. Ίσως αυτό είναι κάποιο spoil. Μήπως... πράσινο Guardian. Μήπως είναι κάποιο spoil αυτό. Ή μήπως όχι. Ωπα, πότσες, πότσες. Να το πάρουμε πίσω. Πες του πάω μια κόντρα. Ε, ακολούθαμε. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Ξέρετε το λόγο που σταμάτησα?
Όχι, εμένα όχι. Αυτός... Και τα φημέ τζάμια. Α, τα φημέ κύριε, ακούστε, είναι ένα θέμα. Αυτό εδώ το αμάξι έχει έρθει από Ευρώπη και έτσι μου ήρθε. Δεν ξέρω. Μάλιστα, άρα δεν έχει κάρδια. Όχι, αλλά έτσι μου ήρθε, δεν φταίω εγώ. Συνήθως κυκλοφορώ με ανοιχτά τα παράθυρα εδώ, αλλά δεν τα άνοιξα. Να, ωραία. Δώσε την ταυτότητα. Μάλιστα. Ο Χρήστος Αρκουδιάρης. Χρήστος, Χρήστος. Όχι Χρήστος. Έλεγα να κόψω. Χρήστος. Χρήστος. Έτσι με φωνάζει ένας φίλος μου Αλβανός. Μου το στείλανε από την Αμερική και δεν πρόλαβα να βγάλω την άδεια. Διπλώμα. Ναι. Για να δείτε πόσο νομιμάφρονας είμαι, που λέει και ο Χλέμπουρας. Έχω και ακόμα και για τα λίκα. Ξαναπείτε. Ναι, ναι. Λέω ότι λόγω ότι δεν έχει άδεια για τα φημέ, πρέπει να ελέγξω και εσάς και το αμάξι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να βγάλω ότι είναι άδεια κι εγώ. Θα ήθελα να σηκώσετε λίγο τα χέρια. Όχι. Ωραία. Χέρια ψηλά. Πόσο πάει το αμάξι? Τρέχει, τρέχει. Το, δεν το, είχα, είχα, το είχα πάει στο αεροδρόμιο, μη γίνει κανένα ατύχημα. Αεροδρόμιο, όχι στο αεροδρόμιο, σε πίστα πάμε. Σε πίστα, στο αεροδρόμιο πάνω, στο χωριό, στο Sun Resource που δεν πατάει ψυχή. Το πρώτο παγκάκι που είναι? Δεν το έχω ψάξει, ας πω την αλήθεια. Δεν το έχω ανοίξει καν ποτέ, μπορεί να μην έχει κιόλας. Εδώ είναι το πρώτο παγκάκι. Εδώ είναι. Ναι, πίσω έχει μηχανή. Άρα, μάλλον θα άνοιξα το άλλο το αμάξι. 501 και το medkit είναι 1201. Ωραία, δώσε μου 3 γάζες και ένα medkit. Μισό έτσι. Δώσε μου και με ένα 2 γάζες. Περίμενε κύριε, εξυπηρετούμε εγώ. Μισό. Παρακαλώ, τι πήρατε, πείτε μου. Εμένα μου δίνετε 2 γάζες. Πήρα 3 γάζες και ένα medkit. 3 κάπα μου κόψε μόνο. Κόψε και παραπάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και ξανά. Περίμενε λίγο εδώ. Ντόβελε, μη φύγεις. Θέλω να φωνάξω admin να μου κάνει την μπουκάτη σαν εσένα, σαν το δικό σου. Γίνεται εδώ κάτι γιατί βλέπω κάποια. Ο κύριος θα φέρνει λίγο θυμωμένος ή μου φαίνεται. Εγώ. Όχι, εδώ ο κύριος. Τι έκανα εγώ? Νομίζω είστε λίγο θυμωμένος. Εντάξει, ο κύριος είναι λίγο παλαβός, μην του δίνετε σημασία. Εγώ περιμένω κάποιον. Κάποιον κυβερνήτη να μου κάνει λίγο την μπουκάτη να μου βάλει αυτά τα δύο από πίσω. Εντάξει. Είπατε θυμωμένος. Ναι, μου φάνηκε. Όχι, είμαι μια χαρά, πολύ χαρούμενος σήμερα. Χαίρομαι. Καλή συνέχεια. Σε ποιο φώναξε ο Ζέιν? Τι ξέρω, έκανα report. Happy. Έτσι, εγώ είμαι χαρούμενος, θες? Είμαι χαρούμενος. Τι, δεν σου αρέσει η χαρούμενη μου έκφραση? Όχι. Αν θες, κύριε, σας αρέσει το χαμογελό μου, σαν πάπια είμαι. Σαν τη μάνα σας είμαι. Την πάπια. Ναι, και μετά έχεις φύγει από το σερβερ, έτσι όπως είσαι. Ποιος τρέχει, εσύ τρέχει, εσύ το οδηγάς? Όχι. Μαλάκα, με πέταξε έξω. Μαλάκα, έχει κατσαρίδες. Ο μπάτσος. Ωπ, καλησπέρα γιατρέ. Καλησπέρα κύριε, πώς είστε? Θέλω να κάνουμε ένα τεστ, γιατί νιώθω... Ναι. Νιώθω τα πνευμόνια μου βαριά. Και έχω και βήχα. Να ρωτήσω κάτι, έχετε μπει σε κανένα λεωφορείο τελευταία? Όχι, έχω την μπουκάτη μου. Αλλά μετρό. Έχω υπάρξει σε συνάθρηση. Τι έκανε συνάθρηση? Χθες το πάρτι, μην νομίζετε. Αυτό τι πάρτα, με ούζα ή πάρτι με ποτά? Με κλήρωση για... Παρακαλώ. Για βραβεία. Χθες που ήρθε ο Σνίκ. Δώσαν τα βραβεία από το... Από το θησαυρό που βρήκανε κάποιοι. Καράφλα, κάνε λίγο άκρη. Ποιος? Ο κύριος που θα έχει κοροναϊό. Πάμε λίγο μέσα και κοιτάξουμε. Για μαξάκι. Για ακολουθήστε με. Το ακούμπησε την πόρτα, πάει τώρα. Για έλατε εδώ. Για ξαπλώστε λίγο να κοιτάξουμε τα δαιμόνια, τα πάντα όλα. Να πάρουμε και πυρετό βέβαια, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, μου στήθηκα το κιόλας. Ονοματάκι. Χρήστος Αρκουδιάρης. Το Αρκουδιάρης δεν με πειράζει. Έχω μπει σε όλα εγώ. Θυμάμαι, είχα έρθει μια φορά και πήγατε να με βγάλετε τρελό. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση, επειδή κάτι είχα ξεχάσει. Καλησπέρα. Κύριε, με αυτός ο άνθρωπος είναι κορνέο. Το γνωρίζω. Μην το πλησιάζετε. Δεν βολευόμουν. Είναι αγχώνεστε.
Βρε, σε φτιάξω εγώ, βολεύεσαι μια ζωή, λοιπόν. Ξέρεξτε, κύριε, με σχόλεσαι. Μη μαγχώνεσαι, δεν έχω πάρει όλη τα ρε, πάρ' τον μπούλα από εδώ, ρε, συνάδελφε. Σε ποιο μιλάτε, κύριε? Σε αυτό εδώ με τα άσπρα. Δεν υπάρχει άλλο στο δωμάτιο. Πού πήγε? Ωραία, γράφω παρεστήσεις. Είμαστε πνευμόνια, κάτι είπατε. Ένα πόλεμο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μη μου αγχώνεστε, όλα θα περάσουν. Ωραία. Λοιπόν, το λαιμό σας τον έχετε, πονάει καθόλου λαιμός? Κύριε, έχει πρόβλημα με τις γυναίκες, να ξέρετε. Με τις γυναίκες. Ναι, ναι. Δεν σηκώνετε τρελό. Είναι τρελός, είναι τρελός. Δεν μου κάθονται. Δεν σηκώνετε και το εργαλείο του γράφου αυτό. Είναι τρελός, κύριε. Να χωρίς να φτιάξω. Αλλά πάμε να αναφαθεί ότι... Ναι, γιατί αυτά εδώ τα είχατε γράψει και την προηγούμενη φορά. Κάτι καινούργιο έχουμε. Βεβαίως. Για πείτε μου λίγο, βλέπετε καλά? Βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα. Η μπλούζα με τι χρώμα είναι? Δεν είναι μπλούζα, είναι πουκάμισο και είναι γαλάζιο. Θα γράψω τι εξενέρωτος. Το παντελόνι μου? Άσπρο. Δυστυχώς βλέπει καλά. Τώρα να φοράτε ροζ παπούτσια όμως το θεωρώ λίγο απαράδεκτο. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, πώς βλέπετε παπούτσια μου όταν δεν βλέπετε κάτω από το... Βλέπω, ναι, έκανα λίγο... Δήμαχο σημείο. Έκανα... Και δεύτερον... Τα παπούτσια λέω. Στο μακιλάρι σας βλέπετε κανένα μαλλί να πέφτουν τα μαλλιά εκεί πέρα? Να μαδάτε. Κάτι αράχνες έχει, αλλά δεν δίνω σημασία. Αράχνες. Ναι, ναι. Level 3. Πείτε μου κι άλλα. Πώς έχετε μοιοπία? Να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε γιατρέ. Δεν μου λες? Ναι. Για πες μου λίγο ευθεία από σένα, βλέπεις κάτι μηχανήματα? Ωραία, πάμε. Βλέπεις δύο μηχανήματα μπροστά? Δύο. Μπράβο. Ναι. Για πες το πάνω τι γράφει? Το πάνω γράφει 80. 80? Έτσι λέει. Α, στο χαρτί. Ποιο χαρτί? Δύο μηχανήματα υπάρχουν. Εγώ βλέπω 102. Αριστεί σε ένα επίπεδο. Βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 οθόνες από πάνω. Βεβαίως, 1, 2, 3, 4, 5, 6 επίπεδο. Και θα σε βάλω σε 2 οθόνες στα κανάλια. Λοιπόν, πάμε. Για πες μου τώρα εδώ πέρα. Βλέπεις κάτι γραμμούλες μπροστά? Ναι, ναι. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, ναι. Τέλεια. Από κάτω βλέπεις δύο μηχανήματα? Ναι. Όχι. Μπράβο. Ποιος είπε όχι? Ναι, ξέρεις να σας πω όμως ότι έχω και κορονοϊό, οπότε λίγο απομακρυνθείτε. Να φοβάστε, έχουμε πάρει όλα τα χάπια. Φοράμε και μάσκες όλα, μην αγχώνεστε. Εντάξει. Για πες μου λίγο. Για πες μου. 1, 2, 3, 4 ψηφία έχει. Πάνω και κάτω, τα δύο μηχανήματα. Για πες μου. Τα ίδια είναι. 9, 9, 9, 9. Και από κάτω, 9, 9, 9, 9. Έχει και μία πία. Συνάδελφε, εγώ λέω να τους ξαπλώσουν και τους δύο και να μην βγουν σήμερα. Ωπα κύριε, εσύ ο φαλακρός λίγο το χέρι μου κάτι πιάνει. Λίγο άκρη. Α, γι' αυτό ένιωθα κάτι, ρε φίλε, δεν τρέπεσαι. Έχετε πάει με γυναίκα. Τέτοιες ανομαλίες εγώ δεν κάνω, κύριε. Για πείτε μου λίγο εδώ. Νιώθετε καθόλου πόνους στην κοιλιακή χώρα? Ναι. Έχω 1500 τώρα, άμα κάποιο πονάει, δεν ξέρω. Συνήθως δεν νιώθω πόνους. Τι είναι αυτό? 1500 κοιλιακούς έχω. Όχι, τόσους κάνω. Να ξεκινήσουμε. Βγάλω το παντελόνι. Το παπουτσάκι άμα γίνεται, μην το βγάλετε. Αυτό το κόκκινο σου βράκι. Αυτό έχουμε κανένα πρόβλημα. Μαύρο είναι. Τι πουλάκι είναι αυτό? Το έχει φέρει η θεία μου, το έχει πάρει από τη λαϊκή. Γιατί ξυρίζεσαι στα πόδια, δεν τρέπεσαι καθόλου? Φταίει το επάγγελμα, είμαι ποδοσφαιριστής. Μέσα στο Λωσαντιακό. Κεντρικός αμυντικός. Στην καρέκλα που κάθεσαι, έχει ένα ρεύμα ρε. Εδώ πέρα, κοιτάξτε. Έχει ένα σήμα του ρεύματος. Μήπως είναι καρέκλα που θα του κάνει να πεθάνει με ηλεκτροσόκ? Όχι, όχι, όχι. Όχι, φίλε. Σίγουρα. Ναι, δεν θα πεθάνει ο φίλος. Φάει τη γλώσσα σου, ρε. Μας έχεις φάει όλους, φάει και τη γλώσσα σου. Λοιπόν, τώρα μάθω πώς κάνουμε την καλύτερη διάγνωση. Για τυχόν διαρρήξεις και προβλήματα στην πίσω χώρα. Ακούστε με λίγο. Πρέπει να κατεβάσετε λίγο το βρακάκι. Λεύκανση προκτού, έτσι. Ναι. Είναι σε καλή τιμή αυτόν τον καιρό. Οπα! Παναγία μου και Χριστέ μου. Έπεσε το ρεύμα. Μην αγχώνεστε. Όχι, ρίγκα μου το. Για να συνεχίσουμε λίγο. Λοιπόν, έχουμε δύο επιλογές. Και κάνουμε λεύκανση ή ράψιμο. Και τα δύο. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Μετάσπρο πληρώνει, είπαμε, έτσι. Ναι, ναι, πληρώνει. Φιλαράκι.
Φακελάκια δεχόμαστε. Θα σας καταγγείλω στο Μητσοτάκι. Κανάκι να κάνετε την εξέταση. Λεύκαν Σιδοντιού ή... Προκτούρε Σιδοντιού. Δεν επιτρέπετε να το κάνετε στο αγόρι μου. Τι λες ρε Δάβα, θα... Τι είναι αυτά που λες, θα βουήξει το χωριό, θα γίνουμε ριζίλ. Άκου, άκου Τζόνι. Λοιπόν, ο κύριος από εδώ, μιας και έχει κοροναϊό, να τον βάλουμε μέσα στην πτέρυγα. Να την οχυρώσουμε και όταν πήγαν σ' άλλους ηλίθιους και κολλήσει. Τα λοιπόν... παπούτσια, τα Nike, πού τα πήρατε κύριε? Δεν ξέρω, εγώ τα είχα πάρει... Ήτανε PES χθες. Τι κάνετε, και τι κάνετε ρε. Σήμερα ξυπνάω και τα βλέπω είναι Nike. Εδώ μέσα είναι. Οχ. Δεν ξέρω πώς έγινε το. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε δίπλα. Μαζεύτηκαν, παρακαλώ περάστε έξω. Πάρε το χέρι σου από εκεί πέρα γιατί το βλέπω πλησιά. Πάρε εσύ το από εκεί πέρα από το χέρι μου, δεν φταίω εγώ. Εγώ σε εξετάζω. Με πέσικο. Και εμένα έχει πάθει αγκύλωση, έχει μου διάσει, δεν μπορώ να το κουνήσω. Α! Είμαστε καλύτερα. Τον βαράει το Χριστό, το βλέπω. Το χέρι σου βαράει. Α, το χέρι μου. Ωχ, ο δοντίατρος που είναι, ήρθε ο δοντίατρος ή σήμερα πήρε άδεια. Το χέρι μου μπερδεύτηκα. Δεν ήρθε τώρα για αυτός, ποιος ξέρει τι θα μου κάνει. Έχουμε την επιλογή ή να το κόψουμε. Ναι. Είναι βρώμιλος κορονοϊό αυτός ο βρωμιάρης από εδώ. Βρωμίλος. Ωχ, άκρη. Αυτό το μπίχλα. Βάλε χέρι μπροστά ρε, αγενέστατε μπίχλα. Δεν μπορώ, έχει πάθει αγκύλωση λέμε. Αγκύλωση. Δύο χέρι έχει. Το άλλο, και το άλλο έπαθε. Το άλλο είναι για να το βάζουμε στο βρακί και να... Θα μπούμε καραντίνα, ωραία. Εγώ θα μπω καντίνα. Έχει ο ξάδερφός μια καντίνα, θα κλειστώ εκεί μέσα. Θα αρχίσω να τρώω hot dog, burger, όπα, πού πάμε. Να πάρω το παντελόνι μου, περίμενε. Ναι, να δούμε αν έχει κορονοϊό, άμα έχει θα κάτσει όχι έξω. Έχει κύριε, κόλλησε το χωρίο κύριε. Εκείνος τον έφερε, τον δάκωσε μια νυχερίδα. Με κυνήγαν οι γιατροί. Με κυνηγάν για να με φαν, κορονοϊό, έχω μέσα στο μπουφα. Με κυνηγάν με τις μηχανές γιατί. Απέδρασε, απέδρασε. Η πανούκλα. Τι κάνεις εδώ κύτρια. Το παντελόνι μου ήρθα να πάρω. Να σου λέω, έχει το παρκάρι. Η πανούκλα! Πάρε από εδώ, πάρε από εδώ, πάρε από εδώ, δεν έχω τίποτα. Βοήθεια, κοροναϊός βγει! Πάρε από εδώ πέρα, πάρε με. Ποιος εγώ? Φεύγω! Να σου πω φίλε, είναι ενδιαφέρουσα αυτή την Audi εδώ πέρα. Για να είναι ελαπτός, ωραία. Όχι. Σε περνάει. Πάω μια κόντρα τώρα. Τώρα. Τον έχουμε πατήσει. Μαλάκα, δες πόσο πίσω έμεινε. Ωπα ρε μαλάκα. Ρε Γιώργο Χαμιόλη, γαμώ το σπίτι σου ρε μαλάκα. Ας το διάολο πια. Με τράκαρε και εμένα ο Χρήστος. Στα μάτια μου δεν σε τράκαρα. Μόνος σου έφυγες. Με τράκαρε και ο Χρήστος εμένα. Στα μάτια μου μόνος σου έφυγες φίλε. Μαλάκα φάγα. Ω, με πάτησε ο μαλάκας. Πάτησε. Αυτό ο γιατρός είναι η δολοφόνος, ρε. Σώζει τον κόσμο του.